Κεντέρα ή αλλιώς H-Bar, ένα από τα top projects στην αγορά για αυτό το bull run κύκλο, το οποίο το έχω δώσει πριν από 7 μήνες με ολοκληρωτική ανάλυση από όλες τις πλευρές. Εκτοξεύτηκε τις τελευταίες ημέρες πάνω από 587% πάνω. Έχουμε αίτηση και για H-Bar ETF από θεσμικό επενδυτή στις ΗΠΑ. Και σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια ανασκόπηση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το project αυτό, τις εξελίξεις από εδώ και πέρα, τι αναμένουμε να δούμε παραπάνω για το Κεντέρα ή αλλιώς H-Bar, θα το πούμε H-Bar και φυσικά altcoins. Καμπανάκι Altcoin Season χτυπάει ο CZ, ο πρώην CEO της Binance. Αρκετοί από εσάς ή μάλλον όλοι πλέον τον ξέρετε. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά στο σημερινό βίντεο, αλλά επειδή αξίζω ένα like και subscribe στο σημερινό βίντεο, γιατί κάνω αυτό το βίντεο έχοντας ένα τεράστιο πονοκέφαλο από την κούραση και από διάφορα πράγματα. Δώστε ένα like λοιπόν στο βίντεο, εγγραφή, comment, share στους φίλους σας για να δούνε τις τελευταίες εξελίξεις και πάμε να δούμε λοιπόν αυτά εδώ. Και σκέφτομαι να κάνω και ένα βίντεο με κάποια κρυπτονομίσματα που αγοράζω τις τελευταίες ημέρες. Σκάψτε μου κάτω στα σχόλια αν ακούγεται και αν έχει φασαρία, έναν τσιρικτό ήχο, συγχωρέστε με, είναι από το πλυντήριο, αλλά επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κάνω το βίντεο τώρα για να ανέβει σήμερα. Και δεν μπορώ να το σταματήσω, γιατί θα με σκοτώσει η γυναίκα μου. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με το Κεντέρα. Το Κεντέρα ξέρουμε ότι είναι τεράστιο project. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες για το τι κάνει, γιατί το έχω καλύψει ήδη αυτές τις πληροφορίες σε προηγούμενο βίντεο. Είναι στο YouTube κανάλι μου, έχει πάρει ήδη 9.700 προβολές, που σημαίνει ότι περισσότερο από εσάς το έχετε δει. Οπότε όποιος θέλει να δει τι κάνει αυτό το project, δηλαδή αν κάποιος δεν ξέρει το project τι κάνει, πρώτα δείτε αυτό το βίντεο και μετά το σημερινό. Επιπλέον εξελίξεις για την άνοδο της τιμής στο Κεντέρα, γιατί δηλαδή ανεβαίνει. Καταρχήν είναι τεράστιο project, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά σε πρώτη φάση γιατί ανεβαίνει, γιατί είμαστε σε άνοδο αγοράς, οπότε αναμενόμενο. Αλλά είχαμε κάποια επιπλέον πράγματα τα οποία οδήγησαν στην άνοδο της τιμής. Και κατά κύριο λόγο ήταν πέρα από όλα τα γνωστά λοιπόν που έχουμε, άνοδο στην αγορά, και νίκη του Trump, bull run, άνοδο της τιμής του Bitcoin και όλα αυτά που έχουν οδηγήσει όλα τα altcoins πλέον σε άνοδο. Okay. Κάποια έχουν φτάσει κοντά στα προηγούμενα new all-time highs, κάποια άλλα έχουν χτυπήσει new all-time highs, εκτός από το XRP που δεν έχει χτυπήσει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά okay, ανέβηκε και επανήλθε σε κάποιο βαθμό και έχουμε καλύψει όλες τις πληροφορίες σε προηγούμενο βίντεο. Αλλά για το H-Bar λοιπόν πιο συγκεκριμένα, επειδή είχαμε μια αίτηση για ETF, αυτό οδήγησε την αγορά να συσσωρεύσει περισσότερο H-Bar και πλέον με κάποιες πληροφορίες που βλέπω εδώ είναι ότι γίνεται withdraw από ανταλλακτήρια και ο κόσμος συσσωρεύει και βγάζει εκτός ανταλλακτηρίου για να κάνει hold. Γιατί όταν βλέπουμε ένα κρυπτονόμισμα να φεύγει από ανταλλακτήριο, είναι θετικό νέο. Γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος το βάζει εκεί για να το κρατήσει για long term σε κάποιο άλλο wallet κτλ. Αυτό λοιπόν γενικώς έσπασε και ένα σημείο αντίσταση σε αυτό και τώρα πλέον πάει για new all time highs και παραπάνω. Και επειδή λοιπόν η αγορά των κρυπτο πλέον έχει ξεφυγεί με το Bitcoin να χτυπάει new all time highs, η αγορά των κρυπτονομισμάτων στο σύνολο βρίσκεται για πρώτη φορά πλέον πάνω από 3,56 τρισεκατομμύρια δολάρια και η αγορά στο σύνολο είναι σε new all-time high, παρόλο που το bitcoin κρατιέται κάτω από τις 100.000 δολάρια. 96 με 97 κάθεται συνήθως αυτές τις μέρες, αλλά αυτό είναι καλό σημάδι γιατί σημαίνει ότι έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα 100.000 και βλέπουμε πλέον τα altcoins να ανεβαίνουν σαν τρελά τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω το πορτφόλιό σας, αλλά το δικό μου αρχίζει και εκτοξεύεται και βασικά όλων πλέον όσοι έχετε altcoins, γιατί ανεβαίνουν σχεδόν όλα τα altcoins. Ακόμα και ο CZ, ο CEO της Binance, όπως είπαμε, βγάζει ένα tweet και λέει τι άλλο κουμπί έχει διαθέσιμο στα Linux, αλλά όχι στο Mac, το Alt για altcoin. Οπότε είμαστε επίσημα σε altcoin season. Συγχαρητήρια σε όσους είδατε το βίντεο που έκανα πριν από 1,5 μήνα, πότε το έκανα για τα altcoins και χτύπησα το καμπανάκι ότι η παιδιά ξεκινάει altcoin season. Και αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες σε altcoin season, πρέπει να ξεκινήσετε από τώρα, που έλεγα τότε. Και τώρα προλαβαίνετε, αλλά όσοι ξεκίνησαν από τότε έχουν κάνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον ένα 2-3x το πορτφόλιό τους. Οπότε λοιπόν συγχαρητήρια, τεράστιο κέρδος για εσάς και πάμε μπροστά. Και οι αγορές λοιπόν στο σύνολο ανεβαίνουν. Βλέπουμε στην South Korea ότι το trading των κρυπτονομισμάτων ήταν πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια και ξεπέρασε το χρηματιστήριο στη South Korea. Αυτό είναι τεράστιο γιατί πλέον θα δούμε πολλά πράγματα από εδώ και πέρα να αλλάζουν. Η κυβέρνηση της Αμερικής από την άλλη πούλησε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και ο λόγος που τα πούλησε βασικά οφείλεται στην κυβέρνηση του Biden, το βαθύ κράτος, ό,τι το κάνει τέλος πάντων, όπου θέλει να πυροβολήσει τα πόδια του. Και από την άλλη, ξέρουμε πλέον τι γίνεται με τη νέα κυβέρνηση του Τραμπ, ότι είναι υπέρ του Bitcoin. Ακόμα και ίδιος ο Τραμπ πλέον έχει δικό του crypto project, DeFi, το Liberty νόμισμα, κάτι τέτοιο. Όλη η κυβέρνησή του
έχει bitcoin, είναι υπέρ του bitcoin, οπότε είναι θετικό νέο για την αγορά. Ακόμα και ο νέος SEC λένε ότι είναι crypto-friendly, που επέλεξε ο Τραμπ, οπότε αυτά είναι καλά νέα γενικώς. Και αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που πούλησε η κυβέρνηση της Αμερικής και δεν μας νοιάζει στα αλήθεια αυτή τη στιγμή, ή η υφιστάμενη κυβέρνηση της Αμερικής, γιατί είναι σαν να προσπαθεί να καταστρέψει οτιδήποτε μπορεί να προλάβει πριν πάρει ο Τραμπ. Το να στέλνει πυραυλούς στην Ουκρανία και να τους εγκρίνει να επιτεθούν στην Ρωσία και όλα αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες. Αλλά από την άλλη, αυτό δεν είναι κάποιο πρόβλημα την τιμή του Bitcoin ούτε της αγοράς, γιατί αυτά τα καλύπτει η MicroStrategy. Ό,τι θέλουν οι κυβερνήσεις να πουλήσουν, τα αγοράζει η MicroStrategy, όπου αγόρασε την προηγούμενη εβδομάδα άλλο 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε Bitcoin. Η κυβέρνηση της Γερμανίας που πούλησε το Bitcoin στα 50 κάτι χιλιάρικα, αν θυμάστε πριν μερικούς μήνες, έχει χάσει ήδη 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτοί χάσανε 1,9 δισεκατομμύρια στην κυριολεξία σε profit, αν απλώς είχαν κρατήσει μέχρι τώρα το bitcoin τους. Οι νικητές, στα αλήθεια, σε αυτή την περίοδο είναι ειδικά αυτοί που αγόρασαν το 24 και κάνουν απλώς hold. Και ένα καινούριο και καλό νέο για το Solana, για όσους έχετε Solana, που μάλλον πλέον σχεδόν όλοι σας έχετε. Η Grayscale, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους asset managers που έχουν εκδώσει ETF και που είχαν και το Bitcoin Trust, που είχαν πάνω από 600.000 Bitcoin, έκανε αίτηση για Solana ETF με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο. Έχουν γίνει και άλλες αιτήσεις για το Solana ETF. Το πιο πιθανόν είναι να έχουμε τουλάχιστον ένα μέχρι το τέλος του 2025. Αν το έχουμε μέχρι το καλοκαίρι, θα μπορούσε να πειράσει αρκετά την τιμή του Bitcoin, ακόμα και από το ίδιο το νέο όπως έχουμε δει, χωρίς απαραίτητα να πάνε πολλά χρήματα ακόμα στο Solana ETF, και μόνο από το νέο γιατί δημιουργεί εμπιστοσύνη για κάτι μακροπρόθεσμο. Βλέπουμε λοιπόν κινήσεις όπως έχουμε δει ιστορικά και με Ethereum, Bitcoin και πάει λέγοντας. Τώρα, πολλά πράγματα συμβαίνουν λοιπόν στην αγορά. Μείνε συντονισμένο στο crypto.gr για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στα κρυπτονομίσματα, όπως και στο Twitter μου. Αν δεν είσαι εκεί, η πλατφόρμα του Twitter, η X τώρα που είναι πλέον, με την αλλαγή που έκανε ο Musk, είναι η νούμερο ένα πλατφόρμα στον κόσμο για να μαθαίνεις οτιδήποτε συμβαίνει παγκοσμίως, και τους κάνουν τζάμπα διαφήμιση τώρα, αλλά okay, no problem. Να είσαι εκεί για να μαθαίνεις γενικώς μόνος σου τα νέα οτιδήποτε συμβαίνει, και φυσικά στα crypto οτιδήποτε μαθαίνεις άμεσα εκεί. Οπότε αν είστε αρκετά in στα crypto, είναι καλό να είστε και στο Twitter. Και όποιον θέλει να μάθει παραπάνω για τα κρυπτονομίσματα, έχω πλέον βάλει το καινούριο μάθημα blockchain και κρυπτονομίσματα δωρεάν στην Ακαδημία, 42 μαθήματα, το είχα επιπληρωθεί μέχρι στιγμής, αποφάσισα να το κάνω δωράνια, να βοηθήσω παραπάνω κόσμο. Κατεβάζετε και ένα certificate μετά την ολοκλήρωση. Θα κάνω και κάποια καινούρια βίντεο να τα ανεβάσω εκεί για να εμπλουτίσω παραπάνω το περιεχόμενο, όπως και για το Advanced Course. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν τα νέα. Όσον αφορά το HBAR, για να μην ξεχάσω στο τέλος, σαν πρόβλεψη για το τι θα κάνει από εδώ και πέρα, δεν μπορώ να σας δώσω ακριβό αριθμό για το τι θα κάνει η τιμή, για το πόσο ψηλά θα φτάσει, αλλά εγώ προσωπικά βλέπω αρκετά θετικό μέλλον για το HBAR από εδώ και πέρα. Okay, δεν είμαι μάντης, δεν θέλω να σας δώσω κάποιο νούμερο για να δώσω κάποια υπόσχεση, αλλά η δική μου εκτίμηση, αν κάποιος θέλει τη δική μου άποψη, όχι οικονομική επενδυτική συμβολή, αυτό λοιπόν βλέπω για το HBAR. Φυσικά το έχω στο πορτφόλιό μου, εννοείται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το έχεις και εσύ. Κάνε τη δική σου έρευνα και αποφάσισε μόνος σου ό,τι πιστεύεις. Μπορείς να δεις επίσης και το βιβλίο μου, like και subscribe για περισσότερα βίντεο, και τα λέμε στα επόμενα. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη.